Λοιπόν, εγώ θα πάω στα άκρα το θέμα. Από το RTV που ξεκινήσαμε, εγώ ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο Αβραμίδης, ο Στρατής και ο Καραζαφέρης, είδαμε δεκάδες, απορούμε τι κάνει ο Ρουμάνος. Τι κάνει ο Ρουμάνος. Έχει έξω το Κουλιαράκι. Γιατί κουράσει ο Κουλιαράκης. Είναι 20 χρονών γαϊδούρι, ένα τέρας της φύσεως με δυνατά πόδια, δυνατό κορμό, 20 χρονών παιδί. Γαμάει γαϊδούρα στην ανηφόρα. Βιερίνια, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έντασης μετά το ευρωπαϊκό, όπου στα 37 λες τον αφήνω έξω. Άρα λες αυτό εδώ, ναι. το να βάζει 90 λεπτό δεύτερο σερί στα 36 του Βιερίνια. Σχωτώ. Και να κάνει rotation τον 20χρονο Κουλιαράκι. Ναι, εμένα με βάζει. Είναι λογικό αυτό που λες. Με βάζει υποψίες. Α. Τι υποψίες. Καλά, ο Στοεφ Μεϊτέ δεν τον κολλάμε. Πάμε στο άλλο τώρα. Βάζεις το Ζίβκοβιτς με το αριστερό πόδι έξω αριστερά, βάζεις τον Ντεσπότοφ με το καλό πόδι δεξιά, τρώει ο άλλος. Να πούμε. Τρώω και ακούω μαλακίες. Ανάγκη την κλάνα σου στην ΑΕΚ, ακούς μαλακίες. Την άνοιξες την κλάνα σου, πέρυσι 4-0, έβγαλες τον Κάργα να πούμε ύποπτο. Έβγαλες τον Κάργα. Στον Κάργα έχει μίξανε όλοι τον Στοεφ. Έχει μίξαν όλοι. Για... Δεν έκανε έναν Έλληνα, έχει μίξανε όλοι κοινωνοί. Εγώ θυμάμαι τον Ραπτόπουλο πέρσι, ναι. Που έλεγε, τι έλεγε, ανοίγετε τα πόδια στην ΑΕΚ, ναι, ζητείτε το πρωτάδυμα, ναι. Θα σας δώσει το κύπελο. Ναι. Πάρ' τα αρχίδια μου το, ναι, κύπελο. Ναι. Άντε, προχώρα τώρα. Τι να σε κάνει άλλο, σε πέμπτο λεπτό. Προχώρα, βρε. Προχώρα, βρε, κρικρί. Βρε σανό, βρε. Κρικρί. Βρε μπουζόσανο, βρε. Αν δεν κάνει δώσεις ο Λούτσι, ρε πούστη τώρα. Γάμισε τώρα, άστο τώρα το θέμα. Και βάζει το Σαμάτα και αναιρείς τον Κωνσταντέλια. Σου πω εγώ τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Και διαλέγει παιχνίδι. Διοργάνωση που λέει ο Χατζινάκος, διαλέγει διοργάνωση. Θέλω να μου αποδίδει τα εύσημα τώρα. Σου αποδίδω εύσημα. Και, δίνει, και ασχολείται δηλαδή με την Ευρώπη. Δηλαδή προσέχει πολύ την Ευρώπη. Και σήμερα σαν να λέει χαμένο το παιχνίδι, μωρέ, δεν καμπιέται. Χαμένο το παιχνίδι. Στο επιθετικό κομμάτι γελάει. Άμα είχαν από τον Ολυμπιακό, δεν θα τρώγε τώρα τις σαλάτες. Να κάνει τα αρχίδια του τώρα με την αδερφούλα. Πιτσιπίτσι, γλυφομούνια. Γλυφομούνια με την ξαδερφούλα. Παρακάρα παίξει τόπι, θα παραβαλάει η Ευρώπη. Και κάνει στα στόπερ τα αργά το Μουκουντή και το Βίντα. Τους λέει, παιδιά, κοιτάξτε, για να φάτε γκολ πρέπει να πέσει πάνω σας μόνο ένας. Ποιος είναι αυτός? Ο Κωνσταντέλιας. Σήμερα τον Κωνσταντέλια μη βγει κανένας και πει κουβέντα, το παιδί δεν έπαιξε καλά. Με το παιδί είμαι εγώ. Γιατί με το παιδί, γιατί αν έχω δύο στόπερ αργούς, θα βάλω μέσα τον Ζίβκοβιτς και τον Ντάισον ή τον Ντεσπότοφ με τα ανάποδα πόδια, με τα ανάποδα πόδια, να έρθω με τον Κωνσταντέλια κοντά χαμηλά να χτυπήσω τους δυο, μου κουτί και βιντά, στον άξονα, εκεί που είναι ευάλωτοι. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ με τα 3-5-2 στην Σκωτία, δεν πήγε ούτε μία φορά να σεντράρει. Στα 30 μέτρα όταν αμυνόταν η Αμπερντίν. Παρά του δώσαμε τα εύσημα, πήγαινε απ' έξω, έκλεινε, έκανε και είχε την υπομονή και πήρε δίκαια την πρόκριση. Την νίκη με 3-2. Εδώ κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί χειρότερο. Και άμα είχαμε άλλες εποχές, οι παοξίδες θα λέγανε το μάτσι είναι ύποπτο. Τώρα, επειδή είναι ξαδερφούλα, πείτε μου ρε παοξίδες, θα κατεβαίνατε μετά από ευρωπαϊκό μάτς στο Καραϊσκάκι. Με αυτή την εντεκάδα, με τον Ζίβκοβιτς δεξιά αριστερά, του κόλλου τα 9 μέρα, στο 15 μέτρα με τον Κωνσταντέλια απόσταση, και ο Δεσποτόφ άλλα 15 μέτρα απόσταση με τον Κωνσταντέλια, και δύο χάφ που δεν κάνουν παιχνίδι, ο Μεϊτέ με τον Οσδό έφταναν ανύπαρτη στο επιθετικό παιχνίδι, σε αυτή την ΑΕΚ, που αν δεν τη χτυπήσεις τώρα την ΑΕΚ, πότε να τη χτυπήσεις. Αν την ΑΕΚ που λείπουνε τόσοι παίκτες, πότε. Πότε να τη χτυπήσει. Άστα μωρέ τα σάλια του Μάνταλου τώρα. Δικαιώνεσαι με αυτό εδώ, δικαιώνεσαι. Α, αγκαλιές. Ο Μάνταλος. Με το παιδάκι σου, παιδιά, το παιδάκι όχι καλά κάνες. Νιάρ. Στο Καραϊσκάκι αυτά δεν τα τάβλεπα. Τον πατέρα του, τον πατέρα του, τον γνώρισε. Τι φρό πρέπει να είναι το πατέρα του, τον γνώρισε, ρε φανταστική. Πρέπει να είναι το παιδί που είναι το πρόβλημα. Είναι μαλακή. Α, έχει πρόβλημα, όχι. Αποσύρουμε. Μπράβο το μάτι. Εδώ το αποσύρουμε. Νόμιζα ήταν, όχι, το παιδάκι είναι. Μπράβο. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Το αποσύρουμε. Ανθρώπινα είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτά είναι ανθρώπινα, είναι ωραία πράγματα. Μόνο μυρθούν οι υποκτήσει, θα βρουν για να σου εξηγήσουν αυτό που κάνω. Χάσα χίδια πάνω. Πέρασα κάτι.
Βέβαια και ο Σραμάς είπε ότι επιβεβαιώνει το ύποπτο μας για το παιδάκι. Ναι, αρχικά. Ρε, δεν είπα κατά. Αυτό είπες, αρχικά αυτό είπες. Δες το λέω, τι ωραία εικόνα ρε. Ναι, και λες επιβεβαιώνεσαι. Μπορώ να τελειώσω την αλήθεια της απαραφάς. Πάμε. Λοιπόν, ολοκλήρωση για να βάλουμε Ολυμπιακό. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Φωνάζει ουλιάζει ο Τρέγιας. Φωνάζει ουλιάζει ο Ραπτόπουλος. Φωνάζει ουλιάζει το Σίμπα. Ο Λουτσέσκο, πολύ καλός προπονητής. Ντάμπ πήρε με τον Πάο. Χαΐτητος, μεγάλος προπονητής. Αργείς. Γιατί αργείς. Και τι μου βάζεις. Αντί να μου κλείσεις τον Μπάμπα από εκεί, που ποιος είναι με τον Ελίασον, τον έχει κάνει κόλλο ο Ελίασον. Και παίρνει τον γκολ μετά από σέντρα από εκεί. Βγάζει το Βιερίνα και βάζει το Σάστρε. Το Σάστρε ο Λουτσέσκου δεν θέλει να το βλέπει. Και το βάζει αυτό το παιχνίδι. Γράψτε τη μέρα Τρέγια, το βλέπω και τρέχουν τα σάλια μου, τρώει την πίτσα. Αν ξαναδεί το Σάστρε μέχρι τα Χριστούγεννα σε μάτσε. Αν ξαναδεί το Σάστρε μετά τα Χριστούγεννα σε μάτσε. Αρχίζει να κάνει τι αλλαγέ. Όταν τελειώνει το παιχνίδι και μου βάζει τον Ντάισον στο 2-0, τον Κουλιεράκη στο 2-0, τον Σβάμπ στο 2-0 και τον Τόμα στο 2-0. Ενώ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και φυσικά πλακώνει ο άλλος που ψιλοαργεί και αυτός να κάνει τις αλλαγές του. Μεγαλανόπουλος, Γκατσίνοβιτς, Τσούμπερ, Πιζάρο και Άμραμπατ έχει κάνει ένα κέντρο τεθωρακισμένο μετά το 2-0 και καθόμαστε όλοι εδώ πέρα και διαβάζουμε τα μηνύματα γιατί η ΑΕΚ έχει πάρει ένα παιχνίδι με ελλείψεις, πάρα πολλές ελλείψεις, με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος τη λέει δεν θα σε ταλαιπωρήσω πολύ, φιλινάδα ξαδελφούλα. Αν με το Βιερίνια, τον Εκόμ, τον Άσμπερ και τον Μπάμπα δεν μπορεί να μου κάνεις ένα γκολ, τι να σου κάνω. Τι να σου κάνω. Βάζω και τον Ζίβκοβ έξω αριστερά, μακριά από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος θα πέσει πάνω το Σιμάνσκι. Εντάξει. Και εσύ, με κίτρινη κάρτα ο Σιμάνσκι, δεν κάνεις ούτε μία κίνηση από τον άξονα να αλλάξεις πλευρές τους παίκτες σου και να χτυπήσεις το Σιμάνσκι για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με άλλα λόγια, και είστε ύποπτοι, αλλά φαίνεται ότι ο Λουτσέσκου διαλέγει παιχνίδια. Διαλέγει μάλλον διοργανώσεις. Φαίνεται ότι το πρωτάθλημα δεν θα το χτυπήσει. Θα πέσει στην αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ και της Βορείου Ελλάδος τη διαιτησία και θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να πάει στους 8 και στους 4 του κόφερες. Σου λέει, αν βγω στους 4 του κόφερες, έχω κάνει μεταγραφή σε καλή ιταλική ομάδα, δεν συνεχίζω στον ΠΑΟΚ, τον αφήνω τα μπλούχο, αίτητο και στους 4 στην Ευρώπη. Είναι μια πορεία και αυτή. Γι' αυτό σε εμάς με την Άιντραχτ θα δείτε Κουλιαράκι, θα δείτε να πούμε κανονικά Κατσίνοβιτς, πώς το λένε και Τσιόρα, θα δείτε να πούμε Σοάρες, να μαρκάρει, θα δείτε τον Τάισον λογικά. Τον Τάισον θα δείτε, τον Κωνσταντέλια με τον Ζήκο θα δείτε πιο κοντά, τον Τόμας για την αντεπίδεση και του λοιπού και του λοιπού και του λοιπού. Ξαδελφούλες, γλυφτείτε ρε. Καλή, ε. Γλυφτείτε.